Καλό απόγευμα σε όλους και ευχαριστούμε που ήρθατε. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας έναν σπουδαίο αθλητή, αλλά και σπουδαίο άνθρωπο. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό σε ό,τι κάνει κανείς, το τι άνθρωπος είναι. Με ρωτάσω, γνωριστήκαμε σχεδόν τυχαία, με την έννοια ότι είδα ένα βίντεο το οποίο είχε κάνει για την ψυχική υγεία και μιλήσαμε από το πουθενά και βρεθήκαμε, είμαστε εδώ πέρα σήμερα. Γιατί νομίζω ότι και οι δύο καταλαβαίνουμε τη σημασία του να μιλήσει κάποιος και να δώσει το καλό παράδειγμα και στους νέους ειδικά. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, ο Τάσος είναι τρεις φορές πρωταθλητής και η σημασία ότι το μεγαλύτερο του για μένα επίτευγμα για μένα είναι ότι είναι αρχηγός στην Εθνική Ελλάδα και είναι πραγματικός αρχηγός μέσα και έξω από το γήπεδο. Και επίσης πήρε την απόφαση, που είναι πολύ δύσκολη, να πάει στην Τουρκία να παίξει. Και πήγε με θάρρος και βοήθησε τη Τρανζοσπορ να κερδίσει πρώτη φορά πρωτάθλημα. Τον αγαπάνε, όπως θα δούμε και μετά, πάρα πολύ και οι συμπαίκτες του και οι φίλαθλοι και όλοι. Και είναι ένας πραγματικός ήρωας και on και off the field, που λένε. Και χάρη στην επιτυχία του στην Τρανζοσπορ, ψηφίστηκε ως καλύτερος μέσος του τουρκικού πρωταθλήματος και ο καλύτερος Έλληνας παίκτης του εξωτερικού. Ο Τάσος, λοιπόν, μίλησε για την ψυχική υγεία, το οποίο μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά όπως ξέρουμε όλοι, τα ταμπού είναι μεγάλα. Σαν αρχηγός τον βλέπει κανείς το τι έχει πετύχει στην καριέρα του και μέσα στα γήπεδα και στην Τουρκία και με την Εθνική Ελλάδος. Και δεν φοβήθηκε και όπως έλεγε και στο βίντεο στην αρχή, έδωσε το assist, έδωσε ένα μεγάλο assist, όπως κάνει και κάθε μέρα μέσα στο γήπεδο, για να σπάσει ο φραγμός και να καταλάβουμε ότι είναι εντάξει ακόμα και οι ήρωές μας να χρειάζονται βοήθεια και να έχουν το θάρρος να μιλάνε. Τάσο. Ανδρέα, για αρχή θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Θεωρώ από τη μεριά μου ότι οφείλει ο κόσμος να γνωρίζει τι γίνεται έξω από τη μεγάλη εικόνα, γιατί συνήθως όλοι σκεφτόμαστε ή πιστεύουμε ότι η φήμη, τα χρήματα και οτιδήποτε βλέπουμε στην τηλεόραση είναι αυτή η πραγματικότητα, ενώ αυτό είναι απλά ένα μέρος της ζωής μας και υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς, ότι υπάρχουν απογοητεύσεις, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας, διότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, η πίεση είναι τεράστια, οφείλεις να κάνεις πάρα πολλές φορές πίσω σε θέματα που θα ήθελες να τα κάνεις, πολλές θυσίες. Και θεώρησα σωστό και είχα τη δύναμη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μετά από μια συζήτηση που είχαμε με το φίλο μου τον Πάνο πριν τα βραβεία του ΨΑΠ. Και το συζητήσαμε λίγο και ένιωθα καλά με αυτό και νομίζω βοήθησα αρκετό κόσμο. Αυτό είναι που ήθελα βασικά και τα μηνύματα που δέχτηκα, τα οποία ήταν και από παιδιά και από μεγάλους, ότι τους έδωσα δύναμη. Για μένα αυτό ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή όλης αυτής της κουβέντας. Και τώρα θεωρώ ότι είμαι έτοιμος να πούμε ακόμα περισσότερα πράγματα, ότι έχεις στο μυαλό σου, για να γνωρίζει και ο κόσμος περισσότερα πράγματα γύρω από αυτό το κομμάτι και για μένα προσωπικά. Ευχαριστούμε. Και ήθελα να πω ότι αξίζει να δούμε σε ένα βίντεο τώρα τι είπαν δύο συμπαίκτες του, και ένας που είναι και πολύ καλός του φίλος, τι είπαν οι δύο, γιατί έχει σημασία και πάλι αυτό το οποίο λέμε μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο τι άνθρωπος είναι. Και αυτό κάνει καμιά φορά ακόμα πιο δύσκολη την απόφαση το να μιλήσεις. Όταν σε έχουν όλοι πραγματικά ως ότι είσαι καταπληκτικός σε όλα, κάπου σου δημιουργείται και εσένα η ανασφάλεια ότι είναι δύσκολο να μιλήσεις. Πώς τώρα θα με αντιμετωπίσουν. Και για μένα θέλει τρομερή μεγάλη θέληση. Και επίσης, πρώτα δούμε το βίντεο, είναι σπουδαίο ότι πήγε και έπαιξε στην Τουρκία άφοβα. Και για μένα έχει κάνει όσα δεν έχουν κάνει πολλοί πολιτικοί τις δεκαετίες που έχουν περάσει. Τι έχει κάνει ο Τάσος. Ευχαριστούμε λοιπόν γι' αυτό και σαν Έλληνες. Tarzım çok hırslıdır ama sağ dışında çok pozitif bir insandır. Her zaman güler, gülmeyi sever, eğlenmeyi sever. Baka bir insanı üzgün veya negatif bir şekilde görürse
her zaman ona destek olur, moralini düzeltmeye çalışır. Ben bundan seneler önce, 2 sene, 2,5 sene önce büyük bir sakatlık yaşadım. Futbol hayatım bitecek mi, bitmeyecek mi diye konuşulurken beni Yunanistan'a davet etti ve orada beraber tedavi olabileceğimizi, orada çok iyi bir doktor bildiğini, beraber bunu yenebileceğimizi söyledi. O yüzden Bakayla takım arkadaşı olmak gerçekten güzel bir şey. Ό,τι κάνει, το κάνει επειδή βλέπει κάτι σε σένα και θέλει να σε βοηθήσει. Δύσκολος εν μέρει στο να εργάζεσαι μαζί του. Σαν φίλος είναι και την ψυχή του θα σου δώσει και θα σε βοηθήσει στα πάντα, αλλά αν εργάζεσαι μαζί του και όπως σου είπα, σε γουστάρει επειδή πιστεύει σε σένα, θα σου βγάλει το λάδι. Μου θυμίζει πολλούς ανθρώπους αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό που θα άξιζε και για αυτούς που μας ακούνε, αν μπορούσες να μοιραστείς τη στιγμή εκείνη και τι έγινε που σε βοήθησε πραγματικά να κάνεις την υπέρβαση και από κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ προσωπικό θέμα και μπορεί να μην ήσουν και σίγουρος και πήρες την απόφαση να το μοιραστείς. Και τι θα πρότεινες στους νέους που μπορεί να βρίσκονται στην ίδια στην κατάσταση. Πότε καταλαβαίνεις ότι είναι μέρος της ζωής και πότε ότι αυτό ξέφυγε. Για αρχή μου είχε κάτσει πολύ άσχημα στο μυαλό μου την πρώτη φορά που είχα πάει στο ΠΖΑΠ. Ήμουν ακόμα τότε, εκείνη τη στιγμή βρισκόμουν στην ΑΕΚ. Ήταν για την προηγούμενη χρονιά, ήμουν στον Πανιόνιο και είχα ψηφιστεί στην καλύτερη εντεκάδα της χρονιάς. Και μου είχε κάτσει πολύ άσχημα γιατί είχαν έρθει όλη η οικογένειά μου και τα λοιπά, γιατί είχαμε πάρει ένα βραβείο. Και ήταν ένα πολύ σημαντικό βραβείο, αλλά δεν είχα το αίσθημα της χαράς εκείνη τη στιγμή, γιατί το μυαλό μου ήταν σε άλλα επίπεδα, είχα άλλες σκέψεις, σκοτεινές και δεν το χάρηκα όπως θα ήθελα, γιατί δεν έδινα σημασία στη στιγμή. Έδινα σημασία σε άλλα θέματα. Δεν το σκεφτόμουν πολύ. Ήταν πραγματικά πριν φύγουμε, ήμουν μαζί με τον Πάνο στο δωμάτιο και έκανα μπάνιο. Και απλά έφερα στο μυαλό μου την τελευταία φορά που γιατί ήταν η ίδια η αίθουσα, που βρισκόμουν σε αυτή την αίθουσα, πώς ένιωθα. Και θυμόμουν χαρακτηριστικά όλοι αυτοί και το συζητάω. Του λέω: ρε Πάνο, να σου πω κάτι, μου λέει: πες μου. Του λέω: σκέφτομαι, λέω, μήπως πω κάτι για την τελευταία φορά που ήμουν σε αυτή τη σκηνή, γιατί είχα κατάθλιψη και πάλευα κτλ. Και μου λέει: μένα μου αρέσει πολύ. Του λέω: εντάξει, άσε θα το σκεφτώ και θα δω. Και έτσι έγινε, εντελώς αβίαστα. Τη στιγμή που αναδείχθηκα καλύτερος παίκτης του εξωτερικού ήταν κάτι πάρα πολύ τιμητικό για μένα, γιατί γι' αυτό ψηφίσαν οι συμπαίκτες μου και οι συνάδελφοί μου, που δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή για τους σκόπους σου. Οπότε ήταν ένας λόγος παραπάνω αυτό. Ένιωθα καλά, ήμουνα σε αρκετά καλή ψυχολογική κατάσταση και ένιωθα έτοιμος να το μοιραστώ. Το σκέφτηκα και το έκανα. Από εκεί και έπειτα είναι πολύ δύσκολο τώρα και ακόμα γίνεται πιο δύσκολο στις μέρες μας μέσα από τα social media. Δημιουργείται ακόμα παραπάνω πίεση, δημιουργείται μια εικόνα του καταπληκτικού, ότι όλοι είναι τέλειοι και πίσω από την εικόνα μπορεί να κρύβονται πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμαστε. Και στα νέα παιδιά αυτό που οφείλω να πω είναι ότι το πιο σημαντικό πράγμα από όλα είναι να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ακόμα και η ζωή σου, πώς θα καταλήξει η ζωή σου, το τι θέλεις να καταφέρεις στη ζωή σου, είναι όλα ευθύνη δική μας. Οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής μας, να σταματήσουμε να ρίχνουμε ευθύνες, γιατί κακά τα ψέματα όλοι το κάναμε. Αλλά από τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι ο μόνος υπεύθυνος για το τι θα καταφέρεις στη ζωή σου είσαι πραγματικά εσύ, τότε αλλάζεις, βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Είναι μια σκληρή διαδικασία. Επίπονη, έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Όμως θεωρώ ότι στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας η δικαίωση που νιώθεις και οι χαρές που εισπράττεις δεν συγκρίνονται με τίποτα άλλο. Οπότε θεωρώ ότι τα νέα παιδιά οφείλουν να κοιτάνε περισσότερο τον εαυτό τους, να δουλεύουν πάνω στα κομμάτια που θεωρούν ότι στερούν και έχει να κάνει μετά και το πότε νιώθεις έτοιμος να ζητήσεις τη βοήθεια. Επειδή είχα κάνει κι εγώ μια, να το πω, απόπειρα σε πιο μικρή ηλικία, αλλά δεν ήμουν έτοιμος, δεν καταλάβαινα. Σκέψου, δεύτερη συνεδρία δεν πήγα καν, έπαιζα PlayStation. Δεν πήγα εκεί. Με παίρνει τηλέφωνο, πού είσαι, λέω. Σπίτι, δεν ξαναπήγα ποτέ, εντάξει. Γιατί εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν το θες πραγματικά. Και βέβαια αυτό πιστεύω ότι είναι και ο ρόλος και της οικογένειας και των φίλων σου, οι οποίοι σε βοηθάνε. Εσύ είχες το πάνω. Νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο η οικογένεια και οι φίλοι, οι οποίοι θα σε ακούσουν
μάλλον οι πρώτοι που θα σε ακούσουν και πώς θα σε βοηθήσουν και οι ίδιοι. Και καμιά φορά υπάρχει και χάσμα γενεών, το οποίο το κάνει καμιά φορά πιο δύσκολο αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Εγώ μεγάλωσα σε μια καταπληκτική οικογένεια που είμαστε και πάρα πολλά άτομα. Έχω άλλα τρία αδέρφια, ξαδέρφια, είμαστε όλοι εκεί μαζί. Είναι εδώ κανείς σήμερα? Είναι όλοι εδώ. Πού είναι? Είναι όλοι εδώ σήμερα. Γεια σας. Από εκεί είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Γεια σας. Αδέρφια μου, τα νύψια μου, οι γυναίκες, ο άντρας της αδερφής μου, όλοι είναι εδώ. Μα νομίζω αφού τα λέει όλα. Επίτηδες το κάναμε για να κρατήσουμε τη μισή αίθουσα, να φαίνεται γεμάτη. Απλά συνειδητοποίησε τι οικογένεια έχεις μεγαλώσει, μόλις βγαίνεις λίγο, δηλαδή μόλις έφυγα, γιατί εγώ αυτό θεωρούσα φυσιολογικό. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έρχεσαι σε επαφή με άλλους συμπαίχτες, μιλάς για την κατάσταση της οικογένειας κτλ. Και καταλαβαίνεις ότι όχι, δεν είναι κάτι το φυσιολογικό ούτε κάτι το αυτονόητο. Όμως πραγματικά νιώθω πολύ ευλογημένος για την οικογένειά μου, για όσα μου έχουν χαρίσει, τις αξίες που μου δώσαν από μικρή ηλικία και το ποιος είμαι σήμερα, σίγουρα το οφείλω και σε αυτούς. Καμία οικογένεια σε κανένα πλανήτη δεν είναι τέλεια και δεν υφίσταται το τέλειο. Όμως θεωρώ ότι οι αξίες που μου δώσαν από μικρή ηλικία, το πώς με μεγαλώσανε και πώς μου συμπεριφέρονται καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τον, πρώτα απ' όλα για τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Αυτό νομίζω χρειάζεται ένα χειροκρότημα για όλη την οικογένεια. Πραγματικά. Και επίσης από την αθλητική πλευρά, το είχα βρει πολύ ενδιαφέρον όταν νομίζω εξηγούσες ότι μέσα στο γήπεδο μια μέρα πώς κατάλαβες ότι έχεις πρόβλημα. Που έλεγες ότι σαν δεκάρι που μοιράζεις μπάλες και βλέπεις το γήπεδο και ξαφνικά έκλεισε η οπτική γωνία. Θες να πεις για αυτή τη στιγμή? Είχα καταλάβει από πριν ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά, γιατί ήμουν στον Πανιόνιο τότε, έκανα φοβερή χρονιά, έκανα πράγματα, αλλά δεν είχα το αίσθημα της χαράς. Αλλά όμως το γεγονός ότι πήγαινε καλά επαγγελματικά, γιατί είχα βάλει πολύ συγκέντρωση σε αυτό το κομμάτι, σαν να το κάλυπτα. Ναι, μετά όταν πήγα στην ΑΕΚ και άρχισαν, δεν γινόταν να είμαι και στο επίπεδο που όφιλα να είμαι με την ψυχική κατάσταση που είχα. Είχα κάνει κάποια κακά παιχνίδια. Όταν είσαι σε μεγάλη ομάδα υπάρχει κριτική, την οποία δεν την δεχόμουν σε εκείνο το σημείο. Και είναι ένα παιχνίδι, το χειρότερο παιχνίδι που έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Ναι, το θυμάμαι, παίζαμε τον Ηρακλή, εντός έδρας. Δεν βάλαμε και κάποιο γκολ για να απελευθερωθείς λίγο. Έληξε 0-0 το παιχνίδι. Αλλά όσο περνούσε η ώρα που δεν είχα την παραμικρή επαφή με τον αγωνιστικό χώρο, ήμουν πολύ συγκεντρωμένος στις σκέψεις μου μέσα κτλ. Υπήρχαν στιγμές, ναι, που όπως λες, έχω αρκετά καλή περιφερειακή όραση μέσα στο γήπεδο, γιατί είναι και η θέση μου τέτοια που αγωνίζομαι. Και ήταν στιγμές που έπαιρνα την μπάλα και νιώθα σαν να έχω έτσι, έναν τοίχο από εδώ, έναν τοίχο από εδώ και δεν έβλεπα καθόλου. Δεξιά, αριστερά, τίποτα. Και εκεί λέω κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Είχα και ένα τραυματισμό ενδιάμεσα που με ταλαιπωρούσε, αλλά εκείνο ήταν ένα παιχνίδι που το συνειδητοποίησα 100% ότι έτσι, άμα θέλω, γιατί ήμουν ανέκαθεν πάρα πολύ φιλόδοξος, να πραγματοποιήσω τις φιλοδοξίες που είχα, έτσι δεν πρόκειται. Άμα συνέχιζα κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα είχα την κατάληξη που έχω σήμερα σίγουρα. Ευχαριστούμε. Προτού ανοίξουμε σε ερωτήσεις, γιατί πιστεύω ότι θα είναι και ενδιαφέρον και ερωτήσεις από το κοινό και online. Απλώς να πω ότι αυτό που θέλω να βαστίξω και νομίζω πρέπει όλοι να βαστίξουμε, αυτό που είπες, ότι να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα, και η σημασία της οικογένειας και των φίλων. Και να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και ότι κανείς δεν είναι τόσο δυνατός ή τόσο σπουδαίος ή τόσο οτιδήποτε που να αισθανθεί ποτέ στη ζωή του ότι δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Ευχαριστώ. Θα ανοίξουμε για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε για την ωραία συζήτηση. Την πρώτη ερώτηση θα την κάνω εγώ και μετά θα περάσει σε όλους σας. Λοιπόν, Τάσο. Αν ήμουν ο Τάσος πριν από 10 χρόνια, τι θα μου έλεγες σαν ο Τάσος τότε να με προετοιμάσει για τα επόμενα χρόνια και στα καλά
και στα δύσκολα. Πολύ ωραία ερώτηση. Για μένα το πιο κύριο πράγμα πάνω στον αθλητισμό είναι να μην τα παρατάς ποτέ. Γενικά στη ζωή, αλλά μιλάμε τώρα για τον αθλητισμό. Θεωρώ ότι αυτό ήταν κάτι που το είχαν έκαθεν από μικρή ηλικία και με έφτασε στο επίπεδο που είμαι σήμερα. Αυτό είναι ένα κομμάτι όμως. Το δεύτερο κομμάτι και πολύ σημαντικό είναι να δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά. Αυτό έχει να κάνει με όλα, όπως είπαμε, και με τον εαυτό σου, που το θεωρώ το νούμερο ένα κομμάτι στον αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό. Γιατί αν δεν είσαι πολύ δυνατός εγκεφαλικά, δεν θα μπορέσεις να κάνεις τη διαφορά, γιατί εκεί γίνεται η διαφορά. Όμως, εκτός από αυτό, και η προπόνησή σου κάθε φορά θα χρειάζεται να είναι στο 100% και να κάνεις και έξτρα πράγματα από ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι συμπαίχτες σου, γιατί μέσα από αυτό βελτιώνεσαι, βελτιώνεις κάποιες αδυναμίες, κάποιες ικανότητες που έχεις σαν παίχτης, τις κάνεις ακόμα καλύτερες. Και τέλος, να έχεις βαθιά πίστη μέσα σου. Εγώ μπορεί να πέρασα στιγμές που με αμφισβητούσα, όμως μέσα μου βαθιά πάντα πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως εμείς οι υπόλοιποι, διασκέδαση. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα για αυτά τα παιδιά, μιλάω τώρα για τους νέους τους εφήβους, να παρακολουθούν αν γίνεται άλλα σχολεία. Γιατί δεν μπορεί ένα παιδί που πρέπει να είναι σε προπόνηση κάθε μέρα 4-5 ώρες να έχει να δώσει και πανελλήνιες, να έχει και τις χίλιες μύριες άλλες υποχρεώσεις. Πραγματικά, σας βγάζω το καπέλο όλους τους αθλητές, αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μόνο που μπορώ να σας πω από τη μεριά μου είναι ότι συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτά που είπατε. Όμως, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι θες να ακολουθήσεις τον αθλητισμό, ιδιαίτερα σε τόσο υψηλό επίπεδο, να ανταγωνιστείς, έχει να κάνει και με τις επιλογές του καθενός. Από εκεί και έπειτα, επειδή παλαιότερα μ' άρεσε πολύ να γκρινιάζω, τώρα δεν το κάνω τόσο συχνά. Είναι επιλογή μας αυτό το πράγμα και οφείλουμε να το αγκαλιάσουμε. Το κάθε τι που κάνουμε έχει ένα αντίκτυπο. Το δικό μας αντίκτυπο είναι, όπως είπατε, η προσωπική ζωή να μην είναι ίδια, να μην μπορούμε να φάμε το ίδιο φαγητό που τρώνε οι κανονικοί άνθρωποι. Όμως αυτό έχει να κάνει με την επιλογή. Το γνωρίζουμε. Και οπότε, εφόσον επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα, γιατί το κάθε επάγγελμα που κάνει οποιοδήποτε έχει τη δική του δυσκολία, αυτή είναι η επιλογή μας, την αγκαλιάζουμε και κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι και να βελτιωνόμαστε. Μία τελευταία ερώτηση. Γεια σας. Αριστεία Γκούτσιο από τον Φορέα Έδρα. Ασχολούμαστε με θέματα ψυχικής υγείας και γνωριζόμαστε από τον κύριο Μπακασέτα λίγο έμμεσα. Γιατί διοργανώνουμε σε συνεργασία με την ΕΠΟ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου για ψυχικά πάσχοντες. Το τρίτο πρωτάθλημα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Και ευχαριστούμε που είχατε συμμετάσχει έστω και μέσα από το βίντεο στην ημερίδα που κάναμε πριν από 2 μήνες με την ΕΠΟ. Σας καλούμε να το γνωρίσετε και αυτό. Υπάρχουν και ψυχικά πάσχοντες που βρίσκονται δίπλα μας στην κοινωνία και οφείλουν και αυτοί να έχουν το βήμα σε αυτή και τις δυνατότητες να κάνουν οτιδήποτε κάνουμε και οι υπόλοιποι. Ήθελα να σας ρωτήσω, καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας σας, μέσα από τις ακαδημίες που περάσατε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τον αθλητισμό, εάν είχατε την υποστήριξη από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας και κατά πόσο πιστεύετε ότι η ύπαρξη ενός ειδικού ψυχικής υγείας στις ακαδημίες είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τεθεί ως ζήτημα σοβαρό στην πολιτεία, ούτως ώστε να μπορούν να υποστηρίζονται τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, ούτως ώστε να μην φτάνουμε σε μια ηλικία που αγωνίζονται σε επαγγελματικό επίπεδο, να έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεράσουν. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, εγώ όταν ακαδημίες δεν έχω αγωνίσει τόσο πολύ. Στην ομάδα του χωριού ήμουνα περισσότερο, που δεν είχε ακαδημίες. Έπαιζα κανονικά με την αντρική ομάδα. Και
Εκείνη τη, πριν μιλάμε τώρα για πριν 15 χρόνια, δεν υπήρχαν καν αυτά στο μυαλό μας και γενικά δεν το γνώριζε ότι μέσα στον αθλητισμό υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν ξέρω αν... νομίζω δεν είναι για όλα τα παιδιά σε μικρή ηλικία. Θεωρώ ότι τα παιδιά σε μικρή ηλικία οφείλουν να χαίρονται αυτό το πράγμα, να το διασκεδάζουν, να ζουν τη στιγμή της προπόνησης, του αγώνα. Και θα είναι από πολύ μικρή ηλικία να μπουν σε ένα τέτοιο... σε μια τέτοια διαδικασία, νομίζω ότι θα χάσουν και λίγο την παιδικότητά τους. Και σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ ευαίσθητο και είναι πολύ όμορφο να υπάρχει αυτό το ανέμελο. Γιατί το έχω ζήσει κι εγώ και δεν συγκρίνεται με κάτι άλλο. Βέβαια, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και παιδιά που να έχουν δεχτεί μια διαφορετική μεταχείριση ή να έχουν μεγαλώσει αλλιώς, τα οποία θα έχουν την ανάγκη να μιλήσουν με ένα ψυχικό. Όμως, σε γενικό πλαίσιο, για μένα αυτή τη στιγμή όχι. Καλύτερα τα παιδιά να παίζουν με την ψυχή τους, να είναι ανέμελα, να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Και από εκεί και έπειτα, όποιος θέλει να το ακολουθήσει πραγματικά, για πιο μετά το συστήνω αναπιφύλακτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο, πραγματικά. Και ένας πραγματικός αρχηγός και μέσα στο γήπεδο και εκτός. Και καλή επιτυχία και με την Εθνική Ελλάδος και με όλες τις ομάδες. Και ευχαριστούμε. Ανδρέα, είναι πολύ τιμητικά τα λόγια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και γιατί δεν θα την πω συνέντευξη, θα την πω κουβέντα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν εδώ. Τα συναισθήματά μου για σένα να ξέρεις ότι είναι τα ίδια. Είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Η προσέγγιση που μου έκανες ήταν καταπληκτική και θα πω σε όλους για να το γνωρίζουν ότι η ταπεινότητά σου είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ένα σαν μάθημα για μένα. Ελπίζω στο μέλλον να υπάρξουν και άλλες συνεργασίες ανάμεσά μας. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.